Εκτός από το προσωπικό που χάνει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με δικαστική απόφαση, επιπλέον 17 άτομα και μάλιστα εργατοτεχνίτες φεύγουν με την ίδια απόφαση και από τη ΔΙΑΔΕΙΑΔΚ. Ωστόσο, τρόπους να αποφύγει τον αποδεκατισμό της διαδημοτικής επιχείρησης και να βοηθήσει ώστε οι συμβασιούχοι να μπορέσουν με άλλη σχέση εργασίας να συνεχίσουν το καλοκαίρι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, αναζητά η διοίκηση της διαδημοτικής επιχείρησης. Στο Start μίλησε ο πρόεδρός της, Αχιλλέας Μάζης. Σε εμάς είναι 17 στην κατηγορία αυτή των προσλήψεων COVID που λέγαμε, που έχασαν τα ασφαλιστικά και θα πρέπει να αποχωρήσουν μετά την κοινοποίηση των ασφαλιστικών στην επιχείρηση από την επιχείρηση. Για μας θα είναι μεγάλο πλήγμα. Κάλεσα τον δικηγόρο των εργαζομένων, τον κύριο Πετρόπουλο τον Δημήτρη, την ερχόμενη εβδομάδα να είναι στην Κέρκυρα, όπου θα γίνει μια συνάντηση του ιδίου, του Δημάρχου, του Στέφανου του Πουλημένου, του Γενικού Διευθυντή και του Νομικού Συμβούλου της εταιρείας. Εκεί πιστεύω ότι μπορούν να πάρθουν κάποιες αποφάσεις που θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους, εάν όχι στην παραμονή, τουλάχιστον σε μια νέα προσπάθεια δικαστική που θα ξεκινήσουν. Έχετε πει κάποιο παραθυράκι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να εργάζονται? Πιστεύω ότι ναι, θα βρούμε έναν τρόπο για τη ΔΕΙΑΚ, που αυτοί οι εργαζόμενοι, εφόσον επιθυμούν, όλη την καλοκαιρινή περίοδο θα είναι και μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στη ΔΕΙΑΚ και θα αμείβονται κανονικά ως εργαζόμενοι. Αυτά τα 17 άτομα ήταν διοικητικό προσωπικό ή εργατοτεχνικό προσωπικό, και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Δηλαδή, στη χειρότερη περίοδο στην ιστορία της ΔΕΙΑΚ δεν έχουμε εργατοτεχνικό προσωπικό να παρεύουμε σε αυτές τις ζημίες που ακόμη και να βρούμε, δεν μπορούμε να τις αποκαταστήσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να τις βρούμε, είναι να μπορούμε και να τις φτιάξουμε. Και οι οποίοι πάλι αυτοί, στον χρόνο που εργάζονταν στην επιχείρηση, είχαν αποκτήσει. Φυσικά είχαν αποκτήσει εμπειρία, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητοι για να βοηθήσουν την δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα να ξεκινήσουμε και να πούμε θα πάρουμε 8 μηνύτες. Πέρα το γεγονότος ότι θα θέλουμε 1,5-2 μήνες με τις προσκλήσεις, τα αποτελέσματα κτλ., θα πάρουμε προσωπικό που δεν θα γνωρίζει το αντικείμενο της εργασίας του. Θα πάρουμε δηλαδή έναν τεχνίτη υδραυλικό, ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ και ξέρει από μπάνια και από ό,τι άλλο, να κατασκευάζει δηλαδή σε οικίες. Εμείς θέλουμε έμπειρο προσωπικό. Και αυτή είναι έμπειρο προσωπικό και απαραίτητη. Γι' αυτό θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, όπως τους εξήγησα, να παραμείνουν στη ΔΕΙΑΚ με σχέση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου φυσικά, μέχρι τον Οκτώβριο, αν δεν βρούμε άλλη λύση με τον δικηγόρο τους που θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα.